Υπάρχουν... Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί μύθοι όσον αφορά τις γλώσσες και μερικές γλώσσες ειδικά. Λοιπόν, να σου διασυμφωνήσω κάτι. Για να Ιταλό τα ελληνικά, εκτός από τις παρόμοιες γλώσσες που έχουμε, δηλαδή τα γαλλικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και κάπως το μισό των αγγλικών μοιάζει μέσω των γαλλικών με τα ιταλικά λόγω των λατινικών ριζών που υπάρχουν σε αυτές τις γλώσσες. Αλλά σας πληροφορώ ότι για μας ιταλόφωνους τα ελληνικά δεν είναι μια δύσκολη γλώσσα. Όλοι οι Έλληνες, οποιοςδήποτε, όχι οποιοςδήποτε, μερικοί και πολλοί πιστεύουν ότι η δικιά τους γλώσσα, τη δική τους γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, μην μπεδεύουμε το πράγμα ότι πολλοί δεν μαθαίνουν τα ελληνικά λόγω, και για μένα δεν είναι σωστό, αλλά ότι μερικοί... πάντα μερικοί, κάποιοι μερικοί, όχι. Οι περισσότεροι μαθαίνουν γλώσσες για πρακτικούς λόγους. Άμεσους πρακτικούς λόγους. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουν τα αγγλικά και μετά ισπανικά, γαλλικά και μετά άλλες γλώσσες, πορτογαλικά, ρωσικά, Κινέζικα τώρα. Ακόμα και για το πράγμα ότι όταν μια γλώσσα ομιλείται από πολλούς, σημαίνει ότι αυτή η χώρα είναι μεγάλη, έχει έγκλη κτλ. Οι Έλληνες δεν εκμεταλλεύουν το πράγμα ότι όλες οι γλώσσες είναι αρχές. Γιατί οποιαδήποτε γλώσσα, εκτός από το Εσπεράντο, έχει προγόνους. So, όταν μιλάμε ότι μια αρχαία γλώσσα είναι μια γλώσσα που γράφεται εδώ και πολλά χρόνια, αιώνες, χιλιετίες, καμιά φορά... Δεν μου έρχεται αμέσως η λέξη. Τότε, ο «ι» δεν αλλάζει τόσο πολύ που θεωρείται άλλη γλώσσα. Αυτό δεν είναι επιστημονικό. Πώς, οπότε τα Anglo-Saxon γίνεται English, Αγγλικά, και πότε άρχισαν τα ελληνικά στην Ελλάδα και η γλώσσα που ήταν προηγουμένως κάπου άλλου, γιατί οι Έλληνες είναι από την Ινδοευρωπαϊκή φυλή, ας πούμε φυλή. Αν πάμε πίσω, ιταλικά και ελληνικά ήταν η ίδια γλώσσα. Δηλαδή Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Λοιπόν, μεγάλο σλόγος για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Ότι όσον αφορά την προφορά και τη δομή των προδέσεων, των φράσεων, εκτός από τις γλώσσες που μοιάζουν με τα ιταλικά, τα ελληνικά είναι αρκετά εύκολα για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, φωνήεντα είναι εύκολα. Εμείς έχουμε 7 στην Ελλάδα, στα ελληνικά υπάρχουν 5. Υπάρχουν μερικά φωνήεντα σύμφωνα που δεν υπάρχουν στα ιταλικά. Αλλά αν κάποιος μαθαίνει αγγλικά, οι μόνες, τα μόνα φωνήεντα σύμφωνα που δεν υπάρχουν στα ιταλικά είναι το χ και το γ. Γιατί think, that, we have the,
Έχουμε αυτό στα αγγλικά, συγγνώμη, αλλά είμαι και αγγλόφωνος καμιά φορά που έρχονται τα αγγλικά αυτό, μητά, χωρίς ούτε να το σκεφτώ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Όταν βλέπω άλλες γλώσσες, πριν τους χάνει μαθαίνω τουρκικά. Λοιπόν, τουρκικά όσον αφορά. Και μιλώ ίσια ίσια, δεν έχω κανένα λόγο να κρύβω κάτι ή να προωθώ κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχω αυτή την εθνιστική προσέγγιση στις γλώσσες. Δεν νομίζω ότι μια γλώσσα είναι πιο σημαντική από μια άλλη. Ναι, από την άποψη της κρίσης, ναι. Αλλά γενικά όλες τις γλώσσες έχουν είναι γλώσσες. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι στο ίδιο βαθμό για μένα. Δεν νομίζω ότι τα νεοελληνικά είναι πιο πλούσια από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Εγώ ξέρω ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά και μαθαίνω τουρκικά. Φυσικά τα ελληνικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά από ό,τι ξέρω, η πιο πλούσια γλώσσα είναι τα αγγλικά, από αυτές που ξέρω. Δηλαδή η μητρική μου γλώσσα είναι και τα ιταλικά και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι τα αγγλικά έχει περισσότερες εκφράσεις, περισσότερα συνώνυμα και συμφωνώ και με τα ελληνικά. Τα ελληνικά είναι κάπως τα ιταλικά. Αυτό δεν κάνει τα αγγλικά καλύτερα. Γιατί είναι μόνο ο αριθμός των λέξεων, καμιά φορά καλύτερα να έχει κανείς πώς να το πω, αλλά πολλές φορές ακούω τους Έλληνες που λένε «Με γλώσσα μας». Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Δεν ομιλείται πια η αρχαία γλώσσα που ήταν πάρα πολύ πολύπλοκη και με τον καιρό έγινε πιο απλή. Κακό, καλό, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές οι Έλληνες, να το πω καθαρά και ξάστρα, σπάνε τα αρχίδια. Γιατί όταν ένας ξένος, τώρα μου έρχονται στα αγγλικά γιατί αγγλικά είναι η γλώσσα μου, αλλά δεν μιλώ αγγλικά, πρέπει να μιλήσω ελληνικά. Αφιερώνει πολύ καιρό, πολύ χρόνο στο να αφομοιώνει, έλεγα εγώ αφομοιώνει, όχι μαθαίνει, γιατί αυτή είναι η άποψη για μένα για τις γλώσσες. Αλλά κάποιος, οι περισσότεροι μαθαίνουν τη γλώσσα με το αποτέλεσμα ότι δεν την ξέρουν καλά. Φαίνεται παράξενο. Αλλά εγώ λέω αφομοιώνω, όπως κάνω με τα τουρκικά. Τα αφομοιώνω. Οκ. Σημαίνει ότι αφήνω το μυαλό μου να δουλεύει υποσυνείδητα όλο το υλικό που είναι σε ένα απλό βαθμό, ούτως ώστε το μυαλό μπορεί να καταλαβαίνει. Αυτό, γι' αυτό λέω αφομοιώνω, που κάνουμε με τα μωρά και με τα παιδάκια. Αν κάποιος, γιατί αφιερώνω χρόνο και στα τουρκικά, χωρίς να χάσω τις άλλες, χωρίς να κάνω τις άλλες γλώσσες που ξέρω και μαθαίνει ελληνικά. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος μιλά ελληνικά, είναι
καλό να απαντάει κανείς στα ελληνικά. Όχι στα αγγλικά. Okay. Πώς μπορεί ο ξένος να μιλάει και να μαθαίνει. Είπα μαθαίνει, εντάξει, να αφομοιώνει. Αλλά, εντάξει. Τα ελληνικά, αν οι περισσότεροι Έλληνες κάνουν ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα τα αγγλικά από τις... Πρώτα απ' όλα είναι μεγάλος μύθος ότι οι Έλληνες μιλάνε καλύτερα τα αγγλικά από τους Ιταλούς. Δεν νομίζω αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι η μικρότερη χώρα με μεγάλο τουρισμό. Δηλαδή είναι σχεδόν παντού, ενώ στην Ιταλία ο τουρισμός υπάρχει φυσικά, αλλά περισσότερο στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές πόλεις. Εντάξει. Δεύτερο πράγμα είναι ότι φυσικά τα τελικά είναι πια περισσότερο διαδεδομένα. Υπάρχει περισσότερος κόσμος που μιλάει τελικά και ως δεύτερη γλώσσα και μοιάζουν με τα γαλλικά, με τα ισπανικά και κάπως και με τα αγγλικά. Όσον αφορά τις ρίζες, φυσικά τα αγγλικά είναι άλλη γλώσσα, αλλά έχει πολλές κοινές λέξεις πάνω κάτω. Νοοτροπία. Στην Ελλάδα υπάρχει άλλη νοοτροπία. Όλοι πάνε στο φροντιστήριο. Εγώ νομίζω ότι παραδείγματος χάρη μαθαίνω τουρκικά. Ξέρω ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι δεν πάνε καλά. Δεν, ας πούμε, δεν είναι και τόσο φίλοι. Και τελευταία, είπα με τους λάθρομετανάστες, την σε χαμερή πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης. Λέω τουρκική κυβέρνηση, γιατί δεν οι περισσότεροι Τούρκοι που με τους οποίους μίλησα είναι καλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι. Τότε να διακρίνουμε ό,τι κάνει η κυβέρνηση, το ίδιο ασχεί για την Αμερική. Okay. Είχα κανένα πρόβλημα με τους Αμερικάνους καμιά φορά. Με τους Τούρκους δεν συναναστράφηκα τόσο πολύ ώστε να έχω μια γνώμη που είναι βασίζεται στις πράξεις, στα πράγματα, στην πραγματικότητα. Αλλά γενικά διατήρησα αυτό, ότι οι Τούρκοι δεν σου σπάζουν τα αρχίδια με το πράγμα ότι η γλώσσα τους είναι τόσο αρχαία, τόσο σημαντική, τόσο πλούσια και τόσο δύσκολη. Φυσικά, μερικοί Έλληνες σκέφτονται ότι ναι, φυσικά, γιατί τα τουρκικά δεν είναι τόσο αρχαία. Λοιπόν, οι Τούρκοι μιλούσαν τουρκικά και το 5ο αιώνα π.Χ. Εντάξει. Και μόνο που δεν γράφονταν τότε. Τα τουρκικά είναι μια πάρα πολύ λογική γλώσσα, πάρα πολύ σχηματική, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι στην αρχή είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί όλο το σύστημα δεν είναι ινδοευρωπαϊκό. Γιατί είναι, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα γλώσσα. Απαραίτητα από όλα τα ιστορικά πράγματα, γεγονότα κτλ. Κτλ. Εμείς μόνο μια φορά είχαμε να κάνουμε με την Τουρκία, δηλαδή ανοιχτός πόλεμος, όταν στη Λιβύη. Στη Λιβύη νικήσαμε, αλλά εμείς πήραμε μια παροικία, ας πούμε, και δεν ήταν μια, νομίζω, ένας καλός και δικαιολογημένος πόλεμος
εκ μέρους μας. Αλλά, σου λέω ότι κανένας Τούρκος μου είπε ότι πώς μπορείς να μαθαίνεις μια τόση δύσκολη γλώσσα. Και σε πολλά πράγματα τα τουρκικά είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Είναι δύσκολα για μας, για έναν κάποιος από την Ουγγαρία, Φινλανδία, Κορέα, Ιαπωνία, που έχουν ένα παρόμοιο σύστημα, παρόλο που οι λέξεις είναι διαφορετικές, αλλά η δομή της γλώσσας είναι, υπάρχει μια λέξη που ξέχασα, κολλητική, αγκλουτινάντε. Βάζουν το κάθε τι πίσω από τη λέξη και κάνουν μεγάλες μακρινές, πώς να το πω, λέξεις. Και αυτό ήθελα να πω, γιατί να σου πω, μου αρέσει η μουσική, μου αρέσει το φαΐ που μοιάζει πάρα πολύ με το τουρκικό, πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πούμε την αλήθεια, ας το λέμε. Οι λέξεις είναι σχεδόν όλες τουρκικές. Όσον αφορά τις συνταγές και τα το φαΐ. Αλλά φυσικά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά και όσον αφορά μπουζούκι, μπαγλαμά, ένα πράγμα, ο μπαγλαμάς τουρκικά είναι μεγάλος, δεν είναι το ελληνικό το μικρό όργανο. Μου αρέσει όταν μαθαίνω τουρκικά και βρίσκω πολλές λέξεις κοινές. Οι περισσότερες προέρχονται από τα τουρκικά, οι περισσότερες. Εφέντη, λιμάνι, εργάτ. Υπάρχουν λέξεις που είναι ελληνικές, λάμπα, νομίζω, λάμπα. Ξέχασα, μπορεί να είναι στα τουρκικά. Αλλά οι περισσότερες είναι από τα τουρκικά στα ελληνικά, αλλά και στα τουρκικά πολλές δεν είναι. Από soy, ας πούμε, μια τελή, ας χρησιμοποιήσουμε μια τουρκογενή λέξη, soy. Πολλές τουρκικές λέξεις, στα αλήθεια, προέρχουν από τα αραβικά ή τα περσικά. Φυγνώς χάρη τεμπέλης, τεμπέλ που προέρχεται από ταμπάλ, που σημαίνει. Χάζομαι κάποιος που δεν θέλει να κάνει πράγματα, lazy, πίγρο. Πίγρο είναι στα ιταλικά. Λοιπόν, όλα αυτά για να ξέρουμε την αλήθεια. Ότι ας συγκρίνουμε τα ελληνικά, με τα αραβικά, με τα κινέζικα, κορεάνικα, για μας είναι πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, φυσικά οποιαδήποτε γλώσσα έχει τις δυσκολίες, και φυσικά κάνω λάθη καμιά φορά, αλλά μου χρειάστηκε λιγότερο, ναι. Χρειάστηκε. Λοιπόν, ο χρόνος για να μαθαίνει κανείς τα ελληνικά για το ίδιο επίπεδο είναι λιγότερος. Δηλαδή,
για τα τουρκικά. Μετά από 5 μήνες, 4 μήνες, μίλαγα καλύτερα ελληνικά. Φυσικά ήμουνα είκοσι χρονών, ίσως είναι πιο εύκολο, δεν ξέρω. Αλλά αυτό ήθελα να πω, καμιά φορά θέλω και να μιλώ ελληνικά, γιατί όσον αφορά conversation exchange, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ότι αυτό που παρατήρησα ότι οι Έλληνες δέχουν συνήθως δίνουν περισσότερη σημασία στη γραμματική, στο λεξιλόγιο παρά στην προφορά. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάνε Ιταλικά και Αγγλικά, η προφορά είναι για γέλιο. Φυσικά και εγώ δεν έχω μια 100% ελληνική προφορά, αλλά εμείς λέμε «non se può sentir» στη Ρώμη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το ακούει. Σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά στο σύστημα. Δηλαδή, φυσικά και οι περισσότεροι Ιταλοί, όταν μιλάνε Αγγλικά, είναι χάλια. Τα Αγγλικά τους είναι χάλια. Αλλά οι Ιταλοί δεν είναι αυτοί που καφιούνται γιατί ξέρουν γλώσσες. Οι Έλληνες είναι, όχι οι Ιταλοί. Λοιπόν, ξέρω ότι οι Έλληνες δεν είναι έτοιμοι να ακούνε αυτά, αλλά πρέπει να έχετε και μια άλλη άποψη. Εμείς λένε άλλη, un'altra καμπάνα. Εμείς ξέρω, ακούω αυτή την καμπάνα, το κουδούνι και το άλλο. Οι δύο πλευρές. Το έχετε μια πλευρή που σας λέει. Λοιπόν, ο κόσμος δεν μαθαίνει ελληνικά, γιατί γενικά δεν είναι χρήσιμη γλώσσα. Όχι γιατί είναι δύσκολα. Και γιατί οι Έλληνες βασικά δεν προωθούν τη γλώσσα τους. Οι Τούρκοι... Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πάρα πιο καλή. Είναι πιο καλύτερη. Καλύτερη από τους Έλληνες. Υπάρχει στη Ρώμη ένα πολιτιστικό κέντρο που έχει ένα όνομα ενός ποιητή που το ξέχασα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν τμήματα τουρκικών και είναι της τουρκικής κυβέρνησης. Έχουμε κάτι παρόμοιο με την ελληνική γλώσσα? Όχι. Τίποτα. Αν υπάρχει κάτι, είναι ιδιωτικό και είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και αυτό λέω. Αν θέλετε ο κόσμος, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να στηρίζει την Ελλάδα σε ό,τι γίνεται, για την οικονομία, πρόβλημα μεταναστών και οτιδήποτε, για τον γκάζι, για το αέριο κοντά στην Κύπρο. Ο κόσμος πρέπει να είναι κοντά στην Ελλάδα. Ένα σύστημα είναι η γλώσσα. Λοιπόν, έχετε μια γλώσσα, αντί να πείτε είναι τόσο δύσκολη. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Λοιπόν, τα ρώσικα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα και ο κόσμος μαθαίνει ρώσικα. Να. Έχετε ξένους να μιλάνε τη γλώσσα σας, που δεν είναι δύσκολη. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι τόσο μια ευφυΐα.
Λοιπόν, είναι ο καιρός άρχισα το 1985 και όμως για 20 χρόνια τα παρέτησα. Αλλά χρησιμοποιώ τη γλώσσα, βλέπω βίντεο, καμιά φορά θα μπορούσα να τη μιλώ καλύτερα, αλλά καμιά φορά για μια μέρα, δύο μέρες δεν ακούω τίποτα. Αλλά γενικά η πρώτη φάση είναι δύσκολη. Τώρα βλέπω πόσο δύσκολη είναι η πρώτη φάση. Βλέπω με τα τουρκικά. Αλλά όταν ξεπερνάτε αυτές τις πρώτες δυσκολίες, μαθαίνετε ακούγοντας. Εγώ σημειώνω όλες τις λέξεις που δεν ξέρω και στα αγγλικά και στα ιταλικά, γιατί παρόλο που είναι οι μητρικές μου γλώσσες, πάντα μαθαίνουμε καλύτερα τη δικιά μας γλώσσα. Και πάντα σε συμφραζόμενα, όταν ακούω μια λέξη που δεν ξέρω, την βλέπω τη σημασία στο λεξικό. Πάντα. Σταματώ και βλέπω τη σημασία. Θα έπρεπε να τη γράψω σε ένα σημειωματάριο. Αυτό είναι για τα τουρκικά. Και μαθαίνω βλέποντας βίντεο και μετά τα γράφω. Έτσι μαθαίνω. Έχω ένα βιβλίο. Δεν μ' αρέσει. Το μόνο βιβλίο που μ' αρέσει είναι το Ασιμίλα, που δεν έχω, αλλά έχω την ηχογράφηση και τη γράφω. Λοιπόν, μεγάλο βίντεο. Γεια σας.